Τελικά η FIFA έστειλε τον Μπουγιουρντή στην ΕΠΟ για τον Όφη να το αφαιρεθούν 6 βαθμοί από το πρωτάθλημα, επειδή στο Μπέσιτς που έπαιζε από το 8 μέχρι το 10 στον Όφη δεν έχουν δοθεί τα 70 χιλιάρικα που του χρώσταγε ο Όφη. Μάλιστα, μείον 6 βαθμούς λοιπόν ο Όφη. Το θέμα είναι άλλο και απευθύνομαι στη διοίκηση της ΕΠΟ. Θα μου πείτε, κύριε της ΕΠΟ, πότε ήρθε αυτό το χαρτί από τη FIFA? Τώρα ήρθε ή πριν από 5 μήνες περίπου? Να ξαναρωτήσω, το χαρτί από τη FIFA για την αφαίρεση των 6 βαθμών από τον Όφη ήρθε χθες ή πριν από 5 μήνες? Δεν ήρθε χθες, κύριε της ΕΠΟ, το χαρτί. Ήρθε πριν από 5 μήνες. Και η ερώτηση η επόμενη είναι η εξής: γιατί το κρύβατε? Γιατί κρύβατε αυτή τη διεκτίβα? Διότι αν την είχατε φανερώσει από τότε, ο Όφη, ο φουκαράς ο Όφη, έτσι θα πω τώρα, δεν θα πλήρωνε προχθές τα 150 χιλιάρικα. Θα τα είχε γλιτώσει. Τρομερά πράγματα, παιδί μου, τρομερά πράγματα. Υπεύθυνα σας μιλάω. Το χαρτί από τη FIFA είχε έρθει πριν από 5 μήνες. Και όπως οι κύριοι της ΕΠΟ, το κρύβαν στο σιρτάρι τους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στο παιχνίδι τώρα που παίζουν αυτή την Κυριακή, Βέρεια Όφη, διαιτητή βάλανε τον Αμπάρκιολη. Αμπάρκιολη, τι γίνω από Αμπάρκιολη. Γιατί μπήκε ο Αμπάρκιολη διαιτητής? Για να κερδίσει Όφη ή για να χάσει Όφη? Ερώτηση. Γιατί ο Αλαφούζος Αμέτη Μοχαμέτη θέλει να ρίξει τον Όφη από την κατηγορία? Και γιατί ο κύριος Μαρινάκης επισκέφθηκε χθες την κυρία Αγάπη, την κυρία Βαρδινογιάννη, τη Μαριάννα, συγγνώμη που αγάπη, θυμήθηκα την γυναίκα του κάπτεν. Γιατί επισκέφθηκε ο ίδιος ο Μαρινάκης και έδωσε τα λεφτά? Για ποιο λόγο? Θα μου πείτε, ρε Γεωργίου, έχει ξαναγίνει αυτό. Βεβαίως και έχει ξαναγίνει. Αλλά την προηγούμενη φορά δεν είχε πάει ο Μαρινάκης, είχε πάει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος με τα 10, με την επιταγή των 10. Τώρα πήγε ο ίδιος ο Μαρινάκης. Τι μήνυμα στέλνουμε εκεί? Το μήνυμα είναι για τον Αλαφούζο. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Τι έφυγε? Καλά. Να σου πω. Κακό είναι που πήγε ο Μαρινάκης μετά, δεν σύγχρονο. Μισό λεπτό, δεν σου κοιμεί την περιέργεια. Ε. Δεν σου κοιμεί την περιέργεια. Εντάξει, ο Μαρινάκης τα έχει αυτά από τον πατέρα του, τα έχει πάντα. Δεν μην το παίρνει τόσο ελαφριά. Πάντα πήγαινε. Είναι μήνυμα αυτό. Μην το παίρνει τόσο ελαφριά. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να πα τώρα στο Βαρδί, στη γυναίκα του που. Η γυναίκα του. Η Βαρδινογιάννη, η Μαριάννα είναι Βαρδής, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό εκπροσωπεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι σημαίνει, κάτι συμβαίνει από πίσω. Βέβαια σημαίνει από πίσω, και μάλιστα αν πρόσθεσε αυτή η εξαιρετική Μαριάννα, διότι υπερεξαιρετική κυρία πρόκειται, έτσι αυτό το γνωρίζουμε όλοι, δεν υπάρχει θέμα. Βεβαίως. Είπε και κάτι άλλο. Ότι έκανε πολύ μεγάλο τον Ολυμπιακό. Πρόσεξε αυτή την κουβέντα. Εγώ να την πρόσεξα. Γιατί εγώ να πούμε, τονίσω το θέμα αυτό.